I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Επιστρέψαμε κοντά σας και όπως σας προλογίσαμε, για την αδιάβατη πόλη θα μιλήσουμε και με μια διαφορετική σκοπιά από καθημερινούς ανθρώπους, από μια παρέα παιδιών, νέων ανθρώπων της πόλης μας, που αποφάσισαν να εξετάσουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα από το πρίσμα αυτών που όντως αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και όντως αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες καθημερινά. Και μια πόλη, όπως και η δική μας, μπορεί να γίνει αφιλόξενη τελικά. Να καλωσορίσω όμως αυτή την όμορφη παρέα. Ξεκινά από τον Κωνσταντίνο Μαρή. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε μου. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε με το κορίτσι της παρέας, την Αργυρό Καθέρη. Καλώς όρισες. Να είστε καλά. Στον Μίλτο Καθέρη περνάω. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας. Και στον Μάριο Βασιλάκη. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθες. Τον οποίο είδαμε στο βίντεο όμως σαν πρωταγωνιστή. Ναι. Σε είδαμε όμως καθυλωμένο για τις ανάγκες του βίντεο και τελικά αυτής της έρευνας, αν θέλεις, και της διαδικασίας, σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και κυριολεκτικά μπήκε στη θέση άλλων ανθρώπων που καθημερινά κινούνται με ερωτηματικό στην πόλη μας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σωστά. Αυτή η διαδικασία διήρκησε 2 με 3 μέρες. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αρχικά σκεφτόμουν ότι εφόσον μπορώ και να περπατήσω, μπορώ να προσπεράσω, ας πούμε, κάποια εμπόδια τα οποία υπήρχαν, αλλά ζορίστηκα, έκατσα στο καροτσάκι και συνέχισα να προχωράω. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα με δυσλειτουργίες όσον αφορά την υποδομή κάθε φορά στην πόλη μας. Κατά κύριο λόγο, ναι. Αλλά και πέρα από αυτό ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι την κάνουν ακόμα πιο δύσκολη, με την έννοια ότι παρκάρουν ή σταματάνε πάνω σε διαβάσεις πεζών, σταματάνε σε ράμπες αναπήρων, ειδικά στα πεζοδρόμια, στις άκρες. Μη σπουδαιολογώντας το πολλές φορές και μην αντιλαμβανόμενοι τη σημασία που έχουν όλα αυτά τα σημεία που για κάποιο λόγο υπάρχουν, είτε είναι θέσεις στάθμευσης, για ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική δυσκολία τελικά στην καθημερινότητά τους. Θα επανέλθω κοντά σου. Έρχομαι σε εσένα, Κωνσταντίνε, για να μας πεις λίγο και να μας βάλεις στο κλίμα και τον κόσμο που παρακολουθεί πώς προέκυψε όλη αυτή η ιδέα, γιατί είστε μια ομάδα παιδιών που δεν είχατε κάποια αντίστοιχη, θέλω να πω, κάποιο σκηνικό σας πρόσωπο ή δεν είχατε κάποια επαφή τόσο άμεσα, ή μήπως είχατε? Είχα λόγω εργασίας, συναστρέφουμε άτομα με αναπηρία. Η ειδικότητά σου είναι αυτή του ορθοπροθετικού. Μάλιστα, το οποίο συναστρέφουμε άτομα ακροτηριασμένα, καθυλωμένα σε μαξίδια, με κινητικά προβλήματα κατά κύριο λόγο. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι για αυτά τα άτομα, τη στιγμή που βλέπω ότι καθημερινά αντιμετωπίζουν τόσο πολλά προβλήματα. Και φυσικά μοιράζονταν μαζί σου αντίστοιχες περιπτώσεις. Άρα, μπήκες και στη διαδικασία να σκεφτείς λίγο πώς εκείνοι βιώνουν την καθημερινότητα. Αυτό ακριβώς. Όταν έρχονται σε ένα χώρο και δυσκολεύονται από το πάρκινγκ, από το να μπουν στο χώρο, να γυρίσουν στο σπίτι τους, να πάνε στην καθημερινότητά τους, να πιούν ένα καφέ που δεν μπορούν. Όλο αυτό μου ακουγόταν λίγο τραγικό. Οπότε, συμπεριλαμβανομένου τις συνθήκες που είναι στο Ηράκλειο, προσπάθησα να το δείξω. Το είπα στα παιδιά, συνεννοηθήκαμε με τα παιδιά, να το δείξουμε. Δηλαδή, εφόσον είναι τόσο τραγικό το πρόβλημα, πρέπει να προβληθεί όλο αυτό. Δεν γίνεται να καθόμαστε στα σπίτια μας, ο καθένας μόνος του, να λέμε ότι περνάμε καλά. Και υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι τους, γιατί δεν μπορούν, όχι δεν θέλουν, δεν μπορούν να βγουν. Δεν μπορούν να πάνε για ένα καφέ, δεν μπορούν να πάνε στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν μπορούν να απολαύσουν ζωή. Γιατί τα στοιχειώδη πράγματα που για κάποιους είναι αυτονόητα και είναι αναφέρετα, αν θέλεις, δικαιώματα, και τελικά βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Επανέρχομαι λοιπόν στην Αργυρό και έρχεται, παιδιά, ο Κωνσταντίνος και συζητάτε κάτι το οποίο ίσως αρχικά να σας ακούστηκε λίγο, να σας ξένησε. Γιατί την ώρα που θα πιούμε τον καφέ μας, θα κάνουμε την παρέα μας, συζητάμε πάρα πολλά πράγματα όλοι, όπως συζητάμε και στο σπίτι μας. Τέτοια θέματα όμως δηλώνουν μια ευαισθησία και τέτοια θέματα, σαν και το βίντεο και την προσέγγιση που παρακολουθούμε και πήραμε και μια γεύση προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να μπει στη διαδικασία αρχικά να το σκεφτεί, γιατί δεν αντιμετωπίζει κάτι στο περιβάλλον σου, στην οικογένειά σου. Άρα δεν σου είναι και τόσο οικείο για να το προσεγγίσει. Έρχεται λοιπόν και σα προτείνει ο Κωνσταντίνο όλο αυτό και το συζητάτε σαν μια παρέα. Και αποφασίζετε να κάνετε τι, να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή μα άρεσε όλο αυτό το να δείξουμε το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, γιατί ο καθένας ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν ξέρει αν θα μπορεί να βρεθεί ο ίδιος σε αυτή τη θέση και το τι μπορεί να γίνει αργότερα. Εν δυνάμει. Σωστά. Οπότε σκεφτήκαμε ότι ερασιτεχνικά μεν,
ήταν μια ωραία κίνηση να δείξουμε στον κόσμο το ότι είναι δύσκολο. Ακόμα και εγώ που προσπαθούσα να βοηθήσω τον Μάριο στο να προχωρήσει, που μπορούσα να κινηθώ, ζορίστηκα. Όχι από την κίνηση στο να τον σπρώξω, όσο το να τον βοηθήσω να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα δύσκολα που είχε να κάνει. Και τα δύσκολα μιλάμε και βλέπουμε ακόμα και από σκαμπανεβάσματα, αλλά και ακόμα από την όλη τον σχεδιασμό, τελικά και τις υποδομές που υπάρχουν σε πολλά σημεία της πόλης μας και όχι μόνο της πόλης μας, δυστυχώς, δημιουργούν πρόβλημα και στον εκάστοτε φροντιστή ή τον άνθρωπο του άμεσου περιβάλλοντος αυτού που τελικά έχει το πρόβλημα. Άρα είναι πολύ πιο μεγάλες οι διαστάσεις που μπορεί να λάβει. Και όλο αυτό, Μίλτο, δημιουργεί, φαντάζομαι συμφωνείς μαζί μου, προβλήματα και στην ψυχολογία του ανθρώπου αυτού και στις δυσκολίες, γιατί διαπιστώνει ότι τίθεμαι στο περιθώριο χωρίς τελικά να κάνω και να φταίω σε κάτι. Βεβαίως, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όλο και περισσότερο κόσμο σήμερα ημέρα. Βρισκόμαστε στην Κρήτη που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και στα πρώτα ονόματα της Ελλάδος στα ατυχήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία γεννήθηκαν με κάποιο κινητικό πρόβλημα, είναι και τα άτομα τα οποία είχαν ένα ατύχημα στον δρόμο. Προέκυψε κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Φαντάζομαι. Και τα περισσότερα δυστυχώς Μίλτο προκύπτουν. Είμαστε πρώτο όνομα. Δεν ξέρω, δηλαδή τα νούμερα δείχνουν ότι ειδικά και φέτος. Μετατροχιακά ατυχήματα. Μετατροχιακά, ναι. Εάν είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλώνει εξ αρχής με αυτό, φανταστείτε πόσο δύσκολο το θεωρεί κάποιος ο οποίος μέχρι 20-30 χρονών περπατούσε και από τη μια στιγμή στην άλλη δεν περπατάει. Το διωγγώσαμε λίγο το πρόβλημα αυτό στο μυαλό μας και είπαμε ότι πρέπει κάποιος να κάνει ένα βήμα μπροστά, πρέπει κάποιος να μιλήσει. Δεν υπήρξε κανένα προσωπικό όφελος από κανένα μέλος της παρέας. Είμαστε η κοινωνία, εμείς είμαστε η κοινωνία, δεν είμαστε, θεωρώ, σωστή να κάθομαστε στο σπίτι και να λέμε ότι φταίνει οι άλλοι ή φταίει η εκάστοτε αρχή. Είναι και το πιο εύκολο αυτό, αν θέλεις, να εναποθέσουμε τις ευθύνες κάπου αλλού και να το μετατοπίσουμε λίγο το μπαλάκι του ποιος φταίει ή τι μπορούμε να κάνουμε. Εσύ λοιπόν και εσείς απαντάτε ότι όλοι μαζί, αν αφυπνιστούμε και αν ευαισθητοποιηθούμε, μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Όμως, αρκεί μόνο εμείς να έχουμε τη διάθεση να κάνουμε την αλλαγή. Να σας πω πάνω σε αυτό. Αυτό ξεκινάει καθαρά από την παιδεία, λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό ξεκινάει δηλαδή στις μικρές ηλικίες, όταν υπάρχει ουσιαστική παιδεία. Αργότερα μπορεί να μιλήσει κάποιος για οδηγική παιδεία, που έρχεται και κουμπώνει άψογα με το συγκεκριμένο συμβάν, όταν παρκάρει κάποιος πάνω στη διάβαση, ας πούμε. Έστω και για 5 λεπτά. Δείχνει ότι δεν υπάρχει η στοιχειώδη οδηγική παιδεία. Ναι, λίγο αυτό ξεκινάει στα γενοφάσκια της παιδείας στο σπίτι. Στα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής μας και στο τι παίρνουμε από την οικογένειά μας, αλλά μετά το διευρύνουμε κιόλας λίγο, κυκλοφοριακή αγωγή και πολλά που μπορούν να γίνονται και στα σχολεία. Ξάρχομαι σε σένα. Ξάρχομαι σε σένα γιατί εσύ είσαι αυτός ο οποίος το βίωσε το πετσί του όλο αυτό, γιατί εμείς παρακολουθούμε τώρα τις εικόνες σου και τις δυσκολίες και γνωρίζουμε ίσως και το γεγονός ότι είσαι αρτιμελής και ότι μπορείς εσύ και οποιοδήποτε δηλαδή και μπορεί να κινηθεί κανονικά, άρα έχει την εναλλακτική να σηκωθεί από το καροτσάκι και να πει τώρα τα περπατήσω βρε παιδί μου γιατί με δυσκόλεψε όλο αυτό, γιατί έτσι, γιατί το πεζοδρόμιο, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς ότι μπορώ να πράξω αλλιώς. Όμως όταν ξέρεις ότι είσαι εκεί καθυλωμένος, δεν έχεις το περιθώριο να σκεφτείς κάτι διαφορετικό. Το μόνο που μπορείς να σκεφτείς ή να νιώσεις τελικά, και εκεί θέλω να έρθω, είναι ο θυμός. Είναι η αγανάκτηση, είναι η απογοήτευση που κάποιες φορές όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα τέλμα, λες, αποποιούμε, τα παρατάω, το αποδέχομαι, μαθαίνω να ζω με αυτό, κλείνουμε στον εαυτό μου, γιατί δεν σου αφήνει και μεγάλο περιθώριο βεντάλιας εναλλακτικών του να πράξεις κάτι άλλο, θέλω να πω. Κάπως έτσι ένιωσες. Ναι. Υπήρξαν φορές που σε αρκετά σημεία παραλίγο να πέσω. Παρ' όλα αυτά δεν σηκώθηκα από το καροτσάκι, έκατσα εκεί να το βιώσω. Και όλα αυτά τα συναισθήματα που αναφέρατε, τα ένιωσα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν κάποιος άνθρωπος με αυτά τα προβλήματα, εφόσον βιώσει όλα αυτά που βίωσα κι εγώ, να θέλει να τα παρατήσει. Ή αν όχι να θέλει να τα παρατήσει, να επιλέξει να κάτσει σπίτι του και να μην κινηθεί. Να επιλέξει να βάλει κάποιον γνωστό του, κάποιον συγγενή του να τον εξυπηρετήσει. Μόνο και μόνο για να μην βγει έξω. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι
δεν πρέπει να τους δυσκολεύουμε, πρέπει να τους εντάξουμε στο δικό μας τρόπο ζωής. Και μάλιστα εσύ, από την ιδιότητά σου και όλες αν θέλεις, Μάριε, σαν προπονητής κολύμβησης, αλλά και σαν φυσικοθεραπευτής, έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, πολλές φορές και κινητικά προβλήματα, και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία του να αποκατασταθεί το όποιο θέμα αντιμετωπίζουν κάθε φορά ή τουλάχιστον να υπάρξει μια βελτιωτική δράση. Σου άλλαξε τον τρόπο σκέψης? Ναι, ναι. Ασχολήθηκα από τότε που τελείωσα τη σχολή μέχρι και σήμερα, ασχολούμαι με τέτοια περιστατικά, αλλά μετά από αυτό το βίντεο και την ιδέα του Κωνσταντίνου, νομίζω ότι άρχισα να το βλέπω πολύ διαφορετικά, πολύ πιο σοβαρά όλο αυτό το κομμάτι. Θέλω ακόμα περισσότερο να βοηθήσω ανθρώπους, όχι μόνο στο σπίτι τους, για να μπορούν να έχουν μια ποιοτικότερη ζωή. Αυτοεξυπηρέτηση, θα το πω, στο σπίτι τους μέσα, αλλά εφόσον έχω τη δυνατότητα να τους βγάλω και έξω από το σπίτι για να τους δείξω πως είναι και έξω από το σπίτι ο τρόπος ζωής, θα το κάνω. Και είναι σπουδαίο αυτό το οποίο λες. Επανέρχομαι σε εσένα, Κωνσταντίνε. Ποιο είναι αυτό από τη δική σου επαφή με τους ανθρώπους που έχεις ή συναναστρέφεσαι ή που έχεις συναναστρέφει στο παρελθόν, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα κινητικά? Ποιο είναι αυτό το παραπονό τους, αυτό το οποίο έχει ενσταλάξει πολύ έντονα μέσα τους? Δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν. Όταν δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, συγκεκριμένα έχω μια πολύ καλή φίλη, η οποία έχει καθυλωθεί στο αμαξίδι από τότε που γεννήθηκε. Είναι σε ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, γιατί δεν βρίσκει σπίτι. Που να πληρεί τις προδιαγραφές, να μπορέσει να ζήσει σε ένα σπίτι, το οποίο να της παρέχει τα απαραίτητα. Να μπορεί να κινηθεί μέσα στους διαδρόμους του σπιτιού, να έχει μια υποδομή στην είσοδο, να μπορεί να μπει με το αμαξίδιο. Δεν βρίσκει σπίτι εδώ και 2 χρόνια. Αυτό είναι πολύ λυπηρό, αυτό που μας περιγράφεις τώρα. 2 χρόνια αναγκάζεται να μένει σε ένα ξενοδοχείο και δεν βγαίνει από εκεί. Βγαίνει μόνο για να πάρει τα τσιγάρα της. Τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα. Για καφέ δεν μπορεί να πάει. Διότι γίνονταν και κάποια έργα. Και πέρα από αυτό, αν πάμε παραπέρα από τα έργα, έχουν γίνει στο παρελθόν πολλά έργα στο Ηράκλειο και σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, που πληρώνει υποτίθεται ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με ευρωπαϊκά κονδύλια, όλα αυτά, και δεν δίνουν κανένα. Λειτουργικά δεν ανταποκρίνονται. Δεν ανταποκρίνονται. Όταν υπάρχουν κάποιες ράμπες, οι οποίες έχουν μια τεράστια κλίση, που ο Μάριος θα μπορεί να συμφωνήσει πάνω σε αυτό, προσπαθήσαμε να ανεβούμε πολλές ράμπες, πάρα πολλές ράμπες. Στο 90% σταματούσαμε. Υπάρχουν για να υπάρχουν. Λειτουργικά δεν εξυπηρετούν κάτι. Δεν εξυπηρετούν πουθενά. Υπήρχε και σε διπλής λωρίδας δρόμος, ο οποίος υπήρχε ράμπα από τη μία πλευρά, ράμπα από την άλλη πλευρά, και στο ενδιάμεσο ήταν τείχος, ήταν κλειστό. Ναι. Επομένως, θα έπρεπε το συγκεκριμένο άτομο να περάσει μέσα ουσιαστικά από το δρόμο, ούτε καν πάνω από τη διάβαση. Αυτό πρέπει να βγει το project, δηλαδή, εκτός πορείας, να βγει εκτός τις λωρίδες. Και φυσικά να διακινδυνεύσει και τη ζωή του, έτσι. Γιατί μιλάμε ότι παίζει με τις πιθανότητες πολλές φορές. Και αν αναλογιστούμε και όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι και ο περισσότερος κόσμος δεν έχει αυτή τη. Δεν το έχει στο μυαλό του. Γιατί δεν βλέπει και πάρα πολύ συχνά να κινούνται στην πόλη μας άνθρωποι με αναπηρία. Δεν είναι τόσο μεγάλος, παιδιά, ο αριθμός. Εμείς όταν βγαίναμε στο δρόμο, ο κόσμος μας πρόσεχε. Δηλαδή και σταματούσε και προχωρούσαμε και προσπαθούσε να βοηθήσει. Όταν όμως βλέπανε, δηλαδή δεν μπαίνανε στη διαδικασία πριν να σκεφτούν ότι δεν θα παρκάρω και γιατί μπορεί κάποιος να περάσει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Η παρουσία σας και μόνο, είμαι σίγουρη ότι υπενθύμιζε αυτό, γιατί είμαστε άνθρωποι, έχουμε όλοι τις ευαίσθητες πλευρές, αυτές τις ανθρώπινες πλευρές και τις στοιχειώδεις τελικά. Αλλά πολλές φορές όταν δεν βλέπουμε και δεν συνηθίζουμε, δεν σκεφτόμαστε, βρε παιδιά, ότι τώρα περνάω εγώ από το δρόμο. Ωραία. Αν δεν μπορούσα να περάσω ή αν αντιμετώπιζα μια δυσκολία, τι θα έπρεπε, τι θα μπορούσε να γίνει εδώ? Και φαντάζομαι ότι μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, και θα ήθελα να ακούμε και τον ήχο, γιατί εγώ βλέποντας το βίντεο σας, το οποίο ήταν απολαυστικό σε διάρκεια, χορταστικό, αλλά με φόρτισε πάρα πολύ συναισθηματικά, και νομίζω και όποιον το παρακολουθήσει, Αδιάβατη Πόλη, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, έτσι ακριβώς πληκτρολογώντας, είναι ένα βίντεο το οποίο φαντάζομαι ότι σας άλλαξε και τον τρόπο σκέψης μετέπειτα, αλλά ριζικά, γιατί αν δεν κάνεις δικό σου ένα πρόβλημα ή μία κατάσταση, δεν μπορείς να μπεις απόλυτα στη θέση αυτών των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν και βιώνουν καθημερινά, έτσι, και σε μεγαλύτερο μέγεθος και φάσμα κάθε φορά αυτές τις συνθήκες. Και
βλέπετε διαφορετικά σημεία της πόλης και γενικά περιοχών εντός Κρήτης, θέλω να πω κυρίως, από τότε και μετά? Δηλαδή, παρατηρείτε λεπτομέρειες? Πάρα πολλές. Καθημερινά μπορείς να δεις άπειρα σημεία της πόλης, τα οποία δεν έχουν προδιαγραφές για κανένα από αυτά τα άτομα. Και να μπαίνεις αυτόματα στη διαδικασία να σκεφτείς, μετά από αυτό το βίντεο που γυρίζαμε αυτές τις μέρες, βλέπαμε την παραμικρή λεπτομέρεια. Ακόμα και ράμπες που μπροστά είχαν φρεάτιο. Ναι. Πες να ξεφύγουμε λίγο από το άτομο με ειδικές ανάγκες, που είναι ένα καροτσάκι ή ένα τυφλό. Θα πάμε σε μια μάνα με ένα παιδί, ναι, με το καροτσάκι. Ακόμα και η μάνα δυσκολεύεται. Ακόμα και η μάνα με το παιδί μέσα στο καρότσι δυσκολεύεται. Πόσο μάλλον ένα άτομο με ειδικές ικανότητες, με ειδικές ανάγκες. Πολλές φορές και τα πεζοδρόμια, την απόσταση θέλω να πω, γιατί είδαμε κιόλας με κολόνες που μπορεί να υπάρχουν και με τα μεσοδιαστήματα που υπάρχουν για να υπάρχουν, αλλά δεν είναι ακριβώς προδιαγεγραμμένα το να χωρέσουν και να διευκολύνουν την κίνηση ανθρώπων. Είτε είναι μια μάνα με το καροτζάκι, όπως λες εσύ, με το μωρό της, με το παιδί της, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος όντως είναι καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, δεν είναι τέτοιες ώστε να πούνε ότι είμαι σε μια πόλη η οποία με θέλει καταρχήν, άρα μιλάμε για μια φιλόξενη ουσιαστικά πόλη, και ταυτόχρονα μπορώ κι εγώ να έχω μια ποιοτικότερη ζωή. Και δικαίωμα, γιατί είδα και τα μηνύματα τα οποία αναγράφονταν στο βίντεο, δικαίωμα σε αυτό, δικαίωμα σε στοιχειώδη πράγματα, παιδιά. Σε στοιχειώδεις καταστάσεις της καθημερινότητας. Προσπαθήσατε να έρθετε σε επαφή καθόλου? Είναι φρέσκο όλο αυτό, αλλά σκεφτήκατε αν θα ερχόσασταν σε επικοινωνία με ανθρώπους ή με συγκεκριμένες ΜΚΟ, οι οποίες ομάδες, οι οποίες όντως έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπων με αναπηρίες. Το σκεφτήκατε ή ήταν κάτι το οποίο κάνατε για εσάς και φυσικά για να αγγίξετε περισσότερο κόσμο? Δηλαδή, έχετε σκεφτεί να το διευρύνετε λίγο? Δεν το έχουμε σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Το πράξη ήταν αδιοτελώς. Τελείως αδιοτελώς. Ήταν καθαρά δική μας ιδέα. Δεν ήρθαμε σε επαφή με κανέναν. Πέρα από κάποια άτομα με αναπηρία, τα οποία τους συζητήσαμε, πήραμε τις ιδέες τους, ρωτήσαμε την άποψή τους, τι θα θέλανε να δείξουν με αυτό, αν θέλανε να συμμετέχουν σε αυτό. Πέρα από αυτό, δεν είχαμε κάποια άλλη επαφή με κάποιο ΜΚΟ ή με κάποιον άλλο άνθρωπο. Ή με κάποιον άλλο φορέα. Εγώ θα σας πρότεινα, καταρχήν εύχομαι μέσα από την εκπομπή μας να το ακούσει περισσότερος κόσμος, να το δει, σίγουρα το έχει δει, και να δραστηριοποιηθεί και να αλλάξουμε πράγματα. Γιατί όντως όλοι εμείς είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας, μιας κοινής αλυσίδας αυτής της κοινωνίας μας. Και εμείς διαμορφώνουμε τις καταστάσεις και φυσικά εμείς βελτιώνουμε ή τελικά λειτουργούμε ως τροχοπέδι σε συνανθρώπους μας. Εύχομαι λοιπόν μέσα από αυτή την εκπομπή και σε ένα κομβικό σημείο, γιατί ξεκίνησε μια νέα χρονιά, όντως να αποτελέσει αυτό το δικό σας παράδειγμα προς μίμηση και να λειτουργήσει βελτιωτικά προς κάθε κατεύθυνση. Θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή σας, αφού όμως πρώτα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και αφού σας πω πολλά μπράβο που, αντί να συζητάτε άλλα θέματα, αγγίζετε τέτοιες πτυχές της κοινωνίας μας και των συνανθρώπων μας. Πολλά μπράβο σε όλους σας και την ευχή σας θα ήθελα. Ευχαριστούμε. Ευχόμαστε όλα αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα και τα έχουμε καθημερινά, που δεν τα έχουμε σπουδαιολογήσει μέχρι σήμερα, να τα έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και η ίδια η κοινωνία να φροντίσει αυτά τα αυτονόητα πράγματα, να τα προσπαθεί να τα δώσει και σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό. Σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ εύχομαι υγεία. Νομίζω ότι... Μίλητο, τα λες όλα με αυτό. Νομίζω ότι πέρα από αυτό, αν έχεις την υγεία σου, αν έχεις ηρεμία, κάθε εμπόδιο θα λύνεται αν το προγραμματίσεις όμορφα και σωστά, διότι ό,τι και να παράγεις ουσιαστικά στην επαγγελματική σου καριέρα, αν δεν έχεις υγεία να το απολαύσεις αυτό, ίσως και τζάμπα το έκανες. Ναι. Μάρια. Και εγώ με τη σειρά μου, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Και υγιεινού πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Αυτό ήθελα να πω, ότι αφορά και την ψυχική υγεία για κάποιον, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα. Οπότε, καλό είναι να τους βοηθήσουμε να ηρεμήσουν και εκείνοι, να ευαισθητοποιηθούμε κι εμείς από την πλευρά μας και ό,τι μπορούμε, ακόμα και ένα λιθαράκι ο καθένας, ας το κάνουμε. Ας είμαστε εμείς η αλλαγή, μικρή ή μεγάλη. Κωνσταντίνε. Υγεία, όπως είπανε τα παιδιά, και περισσότερη ευαισθητοποίηση στον κόσμο, ώστε να δει περισσότερα πράγματα από ό,τι συμβαίνει γύρω του. Τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας, Αυτό.